Καλησπέρα κύριε Τσαπανιέδου. Κάντε και καλησπέρα στον κύριο Λάτση που ακούω. Ευχαριστώ πολύ και ήρθα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από το χωριό μας. Τόσο μακριά και γι' αυτό ήρθα και μόνο. Για εσάς. Κύριε Λάτση, με συγκινείτε ιδιαίτερα, αλλά με συγκινεί και ιδιαίτερα η κυρία Τσαπανίδου με τις 2-3 κουβέντες της. Την ευχαριστώ, όχι εγώ, αλλά όλοι εμείς που έχουμε αυτή την ευαισθησία την ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς να ευχηθώ καλό κουράγιο και μαθαίνω ότι πραγματικά μπήκατε στον αγώνα ζωής ακόμα και εκεί που ήσασταν απροετοίμαστος. Κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βεργίνη. Να είστε σας καλά, ευχαριστώ γεια σας. Πάρα πολύ γεια σας. Και εύχομαι να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό το να μικρό καλά. Δεν έφταιγε σε τίποτε. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε πούμε... καλά. Εγώ έκανα το καθήκον μου, κυρία Τσαπανίδου. Κύριε Βεργίνη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω σας πάρα πολύ. Εσάς. Δεν κάνουν πάντα όλοι το καθήκον τους. Δεν κάνουν. Υπάρχουν και τόσοι πολλοί που είναι εύκολο να κλείσεις τα μάτια στον ανθρώπινο πόνο δίπλα σου. Πολύ εύκολο. Κλείνεις τα μάτια, το προσπερνάς, ξεχνιέται, πας παρακάτω. Το είναι να βοηθάς. Γεγονός. Είναι γεγονός αυτό, δύσκολο. Αλλά και εσείς συγχαρητήρια και εγώ να δώσω σε εσάς. Να είστε γιατί καλά. Θυμάμαι την ευαισθησία σας τότε και πήρατε τηλέφωνα και παραμυθήκατε. Πάντως χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή σας τη στάση και δεν είναι η μόνη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.